ακόμα και αυτών που παραβιάζουν τον νόμο. Κύριε Πρωθυπουργέ, ζούμε σε ένα νέο περιβάλλον εγκλήματος και ασφάλειας. Έχουμε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βίας που προσβάλλουν ευθέως την ανθρώπινη ζωή. Κυρίως όμως έχουμε μια εγκληματικότητα που προσβάλλει την ασφάλεια των πολιτών και δημιουργεί κινδύνους στην ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει το κράτος δικαίου και κυρίως η αστυνομία και η δικαιοσύνη να βρούμε ποιο τρόπο θα διαχειριστούν αυτό το νέο περιβάλλον εγκληματικότητας και ανασφάλειας. Πάντα με όρους συνταγματικής και δημοκρατικής νομιμότητας. Η νέα μορφή βίας, εγκληματικότητας και ανασφάλειας δημιουργεί και νέους ρόλους στη στρατηγική της αστυνομίας, η οποία πρέπει να δρά, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα, τη συλλογική συνείδηση και βέβαια την ιστορία και τα δικαιώματα του λαού. Η αστυνομία σε ένα δημοκρατικό κράτος προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών, ενώ σε ένα αυταρχικό κράτος καταπιέζει τους πολίτες. Άρα η τριγωνική σχέση κράτος-αστυνομία-πολίτης συναντιέται κατά τη γνώμη μας στο σημείο που η υποχρέωση των αστυνομικών για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης συνιστά ένα διαχρονικό δημοκρατικό αίτημα. Κρίσιμο το ερώτημα. Η αστυνομία μπορεί πέραν του κοινωνικού ελέγχου να επιφορτιστεί και με την εδραίωση της δημοκρατικής νομιμότητας, ίσως και με την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η αστυνομία ως κοινωνική λειτουργία, αλλά και ως θεσμική λειτουργία, μπορεί να στοχεύσει στην προστασία και στη ρύθμιση της κοινωνικής τάξης, δηλαδή να εξασφαλίζει το χώρο άσκησης των δικαιωμάτων όλων μας. Η ελληνική αστυνομία έχει κατανοήσει ότι η συλλογική δράση δεν αποτελεί παράγοντα διατάραξη της δημόσιας τάξης, αλλά κοινωνική λειτουργία. Στο βαθμό που η αστυνομία διευκολύνει την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, η σχέση ανάμεσα σε αυτή και στους πολίτες θα βελτιωθεί. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει δραστικά περιπτώσεις εγκληματικότητας, αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται σε μια διαφορετική βάση, όπου η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίζει το πλήθος ως ομοιογενές, αλλά ούτε και εκ των προτέρων επικίνδυνο. Δεν είναι εχθρός αστυνομίας ο κάθε διαδηλωτής. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές στο αστυνομικό προσωπικό που διαχειρίζεται, παραδείγματος χάρη, μαζικές εκδηλώσεις. Αυτή την πολυκλαδική συνεργασία ανάμεσα στους τοπικούς θεσμούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους πολίτες και στην αστυνομία, ένα τετράγωνο, δεν είναι εύκολη υπόθεση να το πετύχουμε. Θα προσπαθήσουμε. Ο ακριβής ορισμός του τι σημαίνει νόμιμη δημοκρατική αστυνομική παρέμβαση, δηλαδή η θετική διαντίδραση αστυνομίας και πολιτών μπροστά στο έγκλημα για την τρομοκρατία, πρέπει να μελετηθεί σε βάθος. Η αστυνομία όμως πρέπει να εντάξει την αστυνόμευση μέσα στην κοινότητα, με πρόληψη και αποτροπή, με διαμεσολάβηση και με κυρίως από την πλευρά της κοινωνικό πρόσωπο, ώστε να ρυθμίζει και όχι να καταστέλει τα κοινωνικά προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, τίποτα όμως δεν μπορεί να πετύχει αν δεν αλλάξει το κοινωνικό προφίλ του αστυνομικού, του Έλληνα αστυνομικού. Όπως δεν μπορούμε να έχουμε εκπαίδευση χωρίς δασκάλους, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομία χωρίς αστυνομικούς. Με υψηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης, με κοινωνική αναγνώριση και με εξασφαλισμένο στάτους. Ο σύγχρονος αστυνομικός δεν παίζει κρυφτούλη με τους κλέφτες στη γωνιά της αλάνας ή της αυλής, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την αυτοκρατορία του εγκλήματος, των λεγόμενων killer καπιταλισμός. Για να τον έχουμε φίλο και προστάτη στον δρόμο, στο σχολείο, στην επιχείρηση, πρέπει αφενός να το εμπιστευτούμε στρατηγικό ρόλο και όχι μόνο εκτελεστικό, και αφετέρου να τον εκπαιδεύσουμε κατάλληλα. Ίσως αυτή να είναι η αρχή μιας νέας εποχής στη σχέση αστυνομίας-πολίτη, αλλά και μια νέα εποχή στην ορθή, σύγχρονη, αποτελεσματική και πάντα εντός των ορίων του συντάγματος και του πολιτισμού μας αντιμετώπιση του εγκλήματος. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που η σημερινή πολιτική και κοινωνική συγκυρία επιτρέπει τη συμφιλίωση της αστυνομίας και της κοινωνίας. Πρέπει όλοι, κόμματα, φορείς, υπηρεσίες, να πιστέψουμε σε αυτό το στόχο και να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έτσι θα υπηρετήσουμε καλύτερα και το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική ειρήνη. Η αστυνομία οφείλει πρώτη να δώσει το χέρι, πρώτη να δείξει δείγματα αυτής της νέας αντίληψης σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Ήπιες χρήσεις της νόμιμης και πάντα κοινωνικά πρόσφορης παρέμβασης στις περιπτώσεις διατάραξης τάξης και διακινδύνευσης ασφάλειας και κυρίως λογοδοσίας για οποιαδήποτε υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και οι πολίτες περιμένουν πολλά από την αστυνομία, τόσο στο επίπεδο της κοινωνικής ειρηνοποιού δράσης της,
και της πρόληψης, όσο και στο επίπεδο αποτροπής της τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Ο αστυνόμος είναι ο φίλος στη γωνιά του δρόμου. Είναι ο προστάτης του φτωχού, είναι ο φύλακας άγγελος του κατατρεγμένου. Κύριε Πρόεδρε, ούτε η φυσική ούτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι διατεθειμένες να ανεχθούν φαινόμενα άμετρης βίας, ρατσισμού και διαχωρισμού των πολιτών και των ανθρώπων από τη μεριά των αστυνομικών. Θα ελέγξουμε μία-μία τις περιπτώσεις, τόσο σε πειθαρχικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε την εξαγγελία σας για μόνιμη ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δημοκρατικού ελέγχου της αστυνόμευσης. Η ελληνική αστυνομία στηρίζει τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Υπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες και συνιστά κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας και ανάπτυξης. Θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε, εν ώψη της έναρξης αντιπυρικής περίοδου, για την ετοιμότητα του υπερβεστικού σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας, που βέβαια έχουν ήδη δείξει μέσα σε ακραία καιρικά φαινόμενα την αποτελεσματικότητά τους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας δηλώνουμε ότι η αστυνομία και κάθε αστυνόμος ξεχωριστά θα σέβεται το Σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον της χώρας. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Η σημερινή μου επίσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει όχι μόνο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Θέλω να σας θυμίσω δηλώσεις προεκλογικά ότι η όραμά μου είναι να φτάσουμε στο σημείο να ξεφύγουμε από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και να πετύχουμε μια ουσιαστική συμφιλίωση του πολίτη με τον αστυνόμο. Αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο υπουργός, λέγοντας ότι όταν ο πολίτης αντικρίζει τον αστυνομικό, να τον αντιμετωπίζει ως φύλακα, άγγελο και προστάτη. Να μην φοβάται, να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται ότι είναι ο άνθρωπος που θα προστρέξει για να τον προστατεύσει. Και θέλω να επισημάνω ότι το αγαθό της ασφάλειας είναι ένα σημαντικό αγαθό που οφείλουμε όλοι μας να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί πραγματικότητα για κάθε πολίτη. Ήρθα λοιπόν σήμερα εδώ ενώπιόν σας για να κοινοτοποιήσω, λέγοντας το απολύτως αυτονόητο, ότι το έργο της ελληνικής αστυνομίας είναι εξαιρετικά δύσκολο και εξαιρετικά σημαντικό. Άλλωστε εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, καλύτερα από τον καθένα, πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια του κάθε ανθρώπου, το δικαίωμά του να ζει και να κινείται χωρίς φόβο. Το έργο σας είναι σημαντικό, γιατί η τήρηση των νόμων, η αντιμετώπιση του εγκλήματος, η προστασία των πολιτών αποτελεί το θεμέλιο για την αδιατάρακτη και ομαλή αναπαραγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αν όλα τα παραπάνω είναι εγγυήσεις του Συντάγματος, τότε η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με την τήρηση και την εφαρμογή τους. Είναι όμως το έργο σας, εκτός από σημαντικό, ταυτόχρονα και εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τα σώματα ασφαλείας, ιδιαίτερα η αστυνομία, είναι εκείνη που αποτελεί την εμπροστοφυλακή της κοινωνίας στη σύγκρουσή της με το οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα κυβέρνηση έχει απόλυτη συνείδηση αυτής της δυσκολίας και θα κάνει τα πάντα ώστε να συνδράμει στην βελτίωση των συνθήκων εργασίας, στην ασφάλεια των αστυνομικών, ώστε να μπορούν να περίσπαστοι να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους. Κυρίες και κύριοι, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ρόλο της αστυνομία αντανακλά το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα. Το μεγάλο ζητούμενο για κάθε δημοκρατική χώρα του κόσμου είναι αυτό. Μια αστυνομία που θα είναι απολύτως αξιόμαχη, θα λειτουργεί αποτελεσματικά και ταυτόχρονα θα τηρεί κατά γράμμα αυτά που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Μια αστυνομία
ικανή να επέμβει άμεσα και καθοριστικά εκεί όπου χρειάζεται, αλλά και ταυτόχρονα φιλική προς τους πολίτες και με απόλυτο σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και στις δημοκρατικές ελευθερίες. Μια τέτοια αστυνομία αξίζει την εκτίμηση όλων μας και μπορεί να κάνει μια χώρα υπερήφανη τόσο για την ασφάλεια που παρέχει προς τους πολίτες, όσο όμως και για το σεβασμό στα συνταγματικά δικαιώματα και συνταγματικές ελευθερίες που επιδεικνύει. Η αντίληψη ότι οι νόμοι που κατοχυρώνουν τις συνταγματικές ελευθερίες υπάρχουν για να προστατεύουν τους κάθε είδους κακούς και εγκληματίες και ότι η αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν αυτούς τους νόμους δεν τους παραβιάζει, είναι μια αντίληψη οπισθοδρομική, επιτρέψτε μου την έκφραση υπερσυντηρητική. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι μια αντίληψη απολύτως εσφαλμένη. Διότι ειλικρινά εδώ πρέπει να μιλήσουμε με όρους αποτελεσματικότητας και επαγγελματικότητας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μια αντίληψη αντιδημοκρατική αν θεωρεί ότι η τάξη και ασφάλεια υπάρχει μόνο εκεί όπου δεν υπάρχουν δικαιώματα και ελευθερίες. Όμως είναι κυρίως μια αναποτελεσματική αντίληψη, διότι είμαι απολύτως πεπισμένος ότι επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα σημαίνει να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνένεσης πάνω απ' όλα και κοινωνικής συμφωνίας. Πιστεύω ότι στα πρόσωπά σας θα βρω τους πρώτους χάρη στην εμπειρία σας, διότι εμείς, εγώ τουλάχιστον, έχω μια θεωρητική προσέγγιση και ο Υπουργός, ως εγκληματολόγος, πολύ καλύτερη από μένα, αλλά όσοι τα βιώνετε στη ζωή και στην πράξη, έχετε άλλου είδους εμπειρίες ισορρεύσης. Πιστεύω λοιπόν ότι εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι διαστρέβλωση αυτό που σας είπα πιο πριν, να νομίζει κανείς ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει τη δουλειά της αν το Σύνταγμα και οι νόμοι παραβιάζονται. Το αντίθετο. Το γόητρο της αστυνομίας και ο μεγάλος σεβασμός που της οφείλει η κοινωνία για τη δουλειά που κάνει σε καμιά περίπτωση δεν κερδίζονται με υπερβάλλοντα ζήλο ούτε με κατάχρηση εξουσίας. Κερδίζονται με υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, απόλυτο και άψογο επαγγελματισμό και με σεβασμό στους νόμους και με συνείδηση ότι πάνω απ' όλα επιτελείται ένα λειτουργήμα και δευτερευόντως φυσικά επάγγελμα, εργασία, γιατί θα πω και στη συνέχεια θεωρώ ότι δεν πρέπει και αυτή την πτυχή να την παραβλέψουμε. Για να αφήσουμε λοιπόν στην άκρη κάθε είδους προκαταλήψεις που συνδέονται με παλαιότερες εποχές και περιόδους, θα σας πω το εξής. Πράγματι, ο πολίτης χαίρεται όταν βλέπει τον αστυνομικό να κάνει σωστά τη δουλειά του. Πράγματι, ο πολίτης χαίρεται όταν βλέπει τον αστυνομικό στη γειτονιά. Όταν βλέπει τον αστυνομικό όχι ως αυτόν που θα τον υποβάλλει σε ελέγχους ή που θα του καταστήλει δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά αυτόν που θα βρίσκεται εκεί την κρίσιμη στιγμή όταν απειλείται η ασφάλειά του. Και μία από τις προτεραιότητές μας, την οποία εξαγγείλαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι να ξαναφέρουμε τον αστυνομικό εκεί όπου ο πολίτης τον χρειάζεται, στη γειτονιά. Γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης, η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, ότι ο αστυνομικός ασκεί ένα επικίνδυνο λειτουργήμα προκειμένου να διασφαλίσει το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας. Γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι η ανταπόκριση στο καθήκον είναι πολλές φορές σκληρή πάνω από τα μέσα όρια στα οποία δοκιμάζονται και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, καθημερινοί άνθρωποι στις δουλειές τους. Ταυτόχρονα όμως ο πολίτης
γνωρίζει βλέποντας τον αστυνομικό με τη στολή του ότι εκτός από πολίτης με στολή ασκεί και εξουσία και επομένως απαιτεί τον σεβασμό για τον ίδιον, τον πολίτη, αλλά και για όλους τους άλλους γύρω του. Δεν πρόκειται να ισχυριστώ σε καμία περίπτωση ότι το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Άλλωστε, όπως κανείς δεν εκτιμά μια αστυνομία που υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας της, έτσι δεν εκτιμά και μια αστυνομία ανίκανη να επιτελέσει το ρόλο της, όσο φιλική και αν είναι προς τον πολίτη. Το στοίχημα, λοιπόν, είναι η πιο άρτια ανταπόκριση και στις δύο πλευρές της κοινωνικής απέτησης. Στην διασφάλιση της τάξης και στο σεβασμό του συντάγματος. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για το επίπεδο και το έμψυχο δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας η πεποίθησή μας είναι ότι ο στόχος αυτός είναι απόλυτα εφικτός. Και θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα διαθέσει προς την κατεύθυνση αυτή κάθε δυνατή βοήθεια. Η δική μας αντίληψη για το τι χρειάζεται σήμερα ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος αναλύεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι αυτός που αντιμετωπίζει τον αστυνομικό όχι μόνο ως εκτελεστικό όργανο, αλλά πρώτα απ' όλα ως άνθρωπο, ως εργαζόμενο με ανάγκες και δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Οι συνθήκες εργασίας του αστυνομικού, τα μέσα που του παρέχονται, οι όροι με τους οποίους κάνει την υπηρεσία του και βεβαίως οι αποδοχές του πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό του. Και επιτρέψτε μου, όπου ακούτε τη λέξη αστυνομικό, σε αυτά που θα πω να βάζετε δίπλα και τη λέξη πυροσβέστης και τη λέξη πολιτική προστασία, αναφέρομαι σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που ασκούν το λειτουργήμα της πολιτικής προστασίας, που έχουν ως έγνοια και ως σκοπό να προστατεύσουν τον πολίτη. Και είναι πράγματι ζήτημα φροντίδας και προτεραιοτήτων αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, άντρες και γυναίκες, να αντιμετωπιστούν παρά το γεγονός ότι διάγουμε μία περίοδο κρίσης οικονομικών δυσκολιών. Και βεβαίως θα έλεγα ότι είναι καθαρά ζήτημα φροντίδας και προτεραιοτήτων από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας και γνωρίζω ότι τόσο ο Υπουργός όσο και η ηγεσία του Υπουργείου στο σύνολό της εργάζεται πολύ συστηματικά ώστε να βρεθούν λύσεις πάνω στα καθημερινά προβλήματα των αστυνομικών ως εργαζόμενων. Λύσεις που πολλές φορές μπορεί να βρεθούν όχι μόνο μέσα από την εξέβρεση νέων πόρων, αλλά και μέσα από θεσμικές διαδικασίες που μπορεί να διευκολύνουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και η εξέβρεση πόρων. Θεωρούμε ότι βασικός στόχος θα πρέπει να είναι το επόμενο διάστημα, βγαίνοντας σταδιακά από την κρίση, να αντιμετωπιστούν και οι αδικίες και στο μισθολογικό επίπεδο των προηγούμενων ετών. Αλλά αυτό, βεβαίως, θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα όχι από τη μια μέρα στην άλλη και αυτό το κατανοούμε όλοι φαντάζομαι. Αν λοιπόν ο πρώτος άξονας είναι οι όροι εργασίας, ο δεύτερος άξονας αφορά την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση οφείλει να αντιστοιχεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να προσαρμόζεται σε νέα μέσα και τεχνολογίες, να υιοθετεί προωθημένα επιστημονικά κριτήρια και πρότυπα και να προάγει τον επαγγελματισμό. Πάνω απ' όλα όμως, να εγγυάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια του ίδιου του αστυνομικού. Διότι αν δεν υπάρχει εγγύηση στην ασφάλεια του αστυνομικού, ο αστυνομικός βεβαίως και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών με αποτελεσματικότητα. Μέρος της εκπαίδευσης θεωρούμε
ότι είναι και η εμπέδωση των δημοκρατικών αρχών, των νόμων και του σεβασμού προς κάθε πολίτη με τον οποίο η αστυνομία έρχεται σε επαφή. Και τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Η μεταρρύθμιση και η ριζική αναδιοργάνωση της αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα. Ο εξυγχρονισμός του αστυνομικού προτύπου. Η επίλυση ζητημάτων όπως τα διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης και το αδιάβλητο σύστημα μεταθέσεων και κρίσεων είναι σήμερα, νομίζω, ζητήματα υπερώρημα. Οι απαιτούμενες τομές θα γίνουν με διαφάνεια, με διάλογο και σας διαβεβαιώνω μακριά από κάθε μικροπολιτική σκοπιμότητα. Η υλοποίηση των παραπάνω θα δώσει στην αστυνομία τη θέση που της αξίζει, που της αρμόζει, στο πλευρό της κοινωνίας και του πολίτη, στην υπηρεσία των νόμων και της δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου όμως σε αυτό το σημείο να επισημάνω και δύο πολύ σοβαρά σημεία, στα οποία πιστεύω ότι το αποτέλεσμα, Υπουργέ, πρέπει να φανεί άμεσα, πολύ σύντομα. Το πρώτο σημείο είναι η μηδενική ανοχή που πρέπει να επιδείξετε στην διαφθορά και στην παρανομία. Το κύρος αστυνομίας κρίνεται από την κάθετη και απόλυτη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Ξεκαθαρίζω τη βεβαιότητά μου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών κάνει υποδειγματικά τη δουλειά της. Γνωρίζω και το γνωρίζει και η κοινωνία ότι σε αυτή την κατεύθυνση της κάθετης αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων γίνονται ιδιαίτερα συμβατικά βήματα το τελευταίο διάστημα. Ξέρουμε όμως όλοι μας ταυτόχρονα ότι αρκούν ελάχιστα και μεμονωμένα περιστατικά για να διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να ενθαρρυνθεί ακόμα περισσότερο η παρανομία. Γι' αυτό και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η πρόθεση όλων μας, πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, είναι να περιφρουρηθούν αποφασιστικά και να κατοχυρωθούν ακόμα πιο στέρεα το ανεπίληπτο ήθος και ο αυτοσεβασμός του σώματος. Το δεύτερο σημείο που θα μου επιτρέψετε να αναφέρω αφορά την ύπαρξη κατά το παρελθόν κρουσμάτων που φανέρωναν την δράση οργανωμένων θυλάκων στο εσωτερικό του σώματος. Θυλάκων με ιδιαίτερους στόχους, ανεξάρτητους ή παράπλευρους προς τον σχεδιασμό και την καθορισμένη αποστολή του σώματος. Θέλω και εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο αστυνομικός δεν πρέπει να έχει πολιτικές πεποιθήσεις, το αντίθετο. Στη σύγχρονη δημοκρατία, οι αστυνομικοί είναι έστολοι πολίτες και δικαιούνται να έχουν τις πεποιθήσεις τους. Να έχουν τις πεποιθήσεις τους χωρίς να ελέγχονται από κανέναν εκτός από την ίδια τη συνείδησή τους. Όμως δεν είναι ανεκτό το φαινόμενο δημιουργίας ομάδων που προσπαθούν συντονισμένα να επιβάλλουν στον τρόπο δράσης αστυνομίας συγκεκριμένα πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα, καθώς και αντικανονικές, αντιδημοκρατικές πρακτικές. Πολύ περισσότερο όταν η δράση αυτή υποκινείται από αντιλήψεις οριστικά καταδικασμένες από τη δημοκρατία στο σύνολό της. Είμαι σίγουρος, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι τέτοια φαινόμενα, όπου και αν ξαναεμφανιστούν, θα αντιμετωπιστούν ριζικά και άμεσα, πρώτα απ' όλα από τη φυσική ηγεσία του σώματος. Η αστυνομία είναι στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της κοινωνίας, έχει την απόλυτη στήριξη της κοινωνίας και πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι υπερήφανος για την δημοκρατική αστυνομία και τη δημοκρατική της λειτουργία. Κανείς δεν έχει τα περιθώρια, ούτε καν να διανοηθεί, να εκτρέψει την αστυνομία από το ρόλο της.
ή να την χειραγωγήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε κλίμακα. Κυρίες και κύριοι, ζούμε μία εποχή περίπλοκη, ιδιαίτερη, με ασύμμετρους κινδύνους. Ζούμε μία εποχή όπου από τη μια μεριά το οργανωμένο έγκλημα εξυγχρονίζεται διαρκώς, εξυγχρονίζεται σε μέσα και δικτυώσεις και από την άλλη πλευρά η οικονομική κρίση, η φτώχεια και η δυστυχία επιδρούν δυστυχώς στο επίπεδο της ασφάλειας και της καθημερινότητας. Και η χώρα ταυτόχρονα διέρχεται μια δύσκολη περίοδο. Μια δύσκολη περίοδο εξαιτίας λαθεμένων επιλογών του παρελθόντος. Μια δύσκολη περίοδο που τα τελευταία 4,5-5 χρόνια όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την έχουμε βιώσει και οι αστυνομικοί επίσης. Την έχουμε βιώσει με τη συρρήκνωση του εισοδήματος, με την ανεργία, με την πτώση του εισοδήματος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη από μια συνεχή νομιμοποίηση της διακυβέρνησης, συνεχή κοινωνική νομιμοποίηση της διακυβέρνησης και από μια διαρκή οικοδόμηση συνενέσεων, όπως είπα πιο πριν. Σε κάθε απόφαση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε κρίσιμο θέμα, είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε αυτό που εγώ ονομάζω λαϊκή ενότητα και εθνική συνένεση πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Η νέα κυβέρνηση, σας διαβεβαιώνω, στηρίζει τόσο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, όσο όμως και την ανάγκη το κράτος να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Και να είναι ένα κράτος δικαίου. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση. Δουλεύουμε σκληρά ώστε η νόμιμη, διαφανής και λογοδοτούσα άσκηση των συνταγματικών εξουσιών να συντελείται μέσα σε κλίμα ανυφαλιότητας, ήπιας διαχείρισης και χωρίς υπερβάσεις. Πολλές φορές αυτό έχει πολιτικό κόστος. Αλλά είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος προκειμένου να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Προτιμούμε το θετικό αποτέλεσμα αψηφώντας το κόστος. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση η δημοκρατική στάθμιση στην διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων να εκλαμβάνεται από οποιονδήποτε ως αδυναμία στη διακυβέρνηση. Η αιμονή στη δημοκρατία, στη διαφάνεια, στην τήρηση του συντάγματος είναι για μας επιλογή και όχι αδυναμία. Και θέλω με την ευκαιρία που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας να διαβεβαιώσω άπαντες ότι ως από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων, καθώς και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης επεσήμανα, κυρίως δε ότι η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται, όλα όσα λοιπόν δήλωσα και κυρίως αυτό, ότι η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται, ισχύει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και προς το εξωτερικό, και προς το εσωτερικό, και προς τα έξω, και προς τα μέσα. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να εκβιάσουν τη δημοκρατία και να διαρρήξουν τη λαϊκή ενότητα, είναι γελασμένοι. Η επιμονή δε ορισμένων σε παρόμοιες τακτικές θα έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Καλό επομένως σε όλους τους φορείς της πολιτείας, αλλά και τους κοινωνικούς φορείς, να συμβάλλουν στο μέτρο της ευθύνης του καθενός στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους πολίτες. Να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της δημοκρατίας και στην απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών και της δικαιοσύνης, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων είναι συνταγματική, νόμιμη και κοινωνικά πρόσφορη δράση της σύγχρονης αστυνομικής και αντεγκληματικής πολιτικής. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι η πολιτεία και η αστυνομία θα συνεργαστούν υποδειγματικά προκειμένου να κάνουμε το βήμα προς μια νέα εποχή με περισσότερη ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα και με περισσότερη ελευθερία.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια, αλλά και μεγαλύτερη επιβράβευση για το έργο σας από την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Εμπιστοσύνη η οποία κερδίζεται καθημερινά σε κάθε σημείο της χώρας με την αποτελεσματικότητα, τον επαγγελματισμό, αλλά και την ανθρωπιά που οφείλουν να επιδεικνύουν οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν ταχθεί να προστατεύουν τον πολίτη και να διασφαλίζουν το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας. Με αυτές τις σκέψεις και με την παρουσία μου εδώ που επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω δεν έχει μόνο συμβολικό αλλά και ουσιαστική σημασία στήριξης του έργου σας, αλλά και ταυτόχρονα επισήμανσης του δρόμου μέσα από τον οποίο μπορούμε να κάνουμε σημαντικές τομές εξυγχρονισμού, αναβάθμισης, μεγέθυνσης της αποτελεσματικότητας της δουλειάς σας και άρα μεγαλύτερης θετικής ανταπόκρισης και αναγνώρισης από την κοινωνία. Με αυτές τις σκέψεις και με την παρουσία μου θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή δύναμη αλλά και καλή επιτυχία, επιτυχίες σημαντικές στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ.